Πάμε να δούμε λοιπόν μέσα από τα μάτια ενός κριτικού, ο οποίος μένει μόνιμα εκεί στην Ιταλία, ο κύριος Μιχάλης Τυράκης. Κύριε Τυράκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα για το Μιλάνο. Τα πράγματα πώς πηγαίνουν, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη γειτονική χώρα, στη γειτονική με εμάς χώρα βέβαια, πώς είναι? Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα κάθε μέρα, γιατί παραδείγματος χάρη σήμερα είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων, ενώ τις τελευταίες μέρες τα δεδομένα έδειχναν ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση της εξέλιξης, της εξάπλωσης του ιού. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους επιστήμονες, για τα αποτελέσματα τα οποία θα πάρουν και για να καταλάβουν αν μπόρεσαν να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κάποια θετικά στοιχεία από αυτόν τον καινούριο κλεισμό, το lockdown. Να δούμε αν θα μπορέσουν να προγραμματίσουν και κάποια χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι η Ιταλία, το Μιλάνο, θα επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι δύσκολο να το πούμε. Αυτό βέβαια το ευχόμαστε όλοι, γιατί δεν σας κρύβω ότι η μεγάλη ανησυχία και αγωνία των ανθρώπων είναι και η οικονομία, η κατάσταση οικονομική την οποία έχει δημιουργήσει αυτή η πανδημία, την έκτακτη δυσκολία στην οικονομία, και όλοι θα ήθελαν να ανοίξει, αλλά η οικονομία και τα καταστήματα, και για ψυχολογικούς λόγους φυσικά, αλλά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπουν. Είναι πολύ σημαντικές, όπως σας είπα, οι επόμενες μέρες για να δουν οι αρχές αν θα προβούν σε μια χαλάρωση τις επόμενες εβδομάδες ή αν θα συνεχίσουν τα περιοριστικά μέτρα όσο έχουν. Μάσκες φορούν εκεί οι πολίτες, έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα με μια ομάδα αρνητών μασκών, δεν ξέρω αν τα επιβεβαιώνετε, που προκάλεσαν κάποιες ζημίες σε αυτοκίνητα γιατρών. Το κλίμα είναι κάπως έκριθμο? Όχι. Δεν είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία ελάχιστη βέβαια, θα έλεγα. Εγώ όσες φορές χρειάστηκε να κινηθώ εκτός σπιτιού, βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι φοράνε τις μάσκες τους, όλοι οι άνθρωποι τηρούν τα μέτρα προστασίας. Σίγουρα είναι διαφορετική αυτή η καραντίνα με την προηγούμενη. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη ανοχή των αρχών όσον αφορά την κυκλοφορία των ανθρώπων, γιατί βλέπεις όντως περισσότερους ανθρώπους να κυκλοφορούν έξω. Οι Ιταλοί, ωστόσο, κύριε Τυράκη, αρχικά πριν από 8-9 μήνες βίωσαν με τον πλέον εφιαλτικό τρόπο την πανδημία και τον κορονοϊό και τα κρούσματα. Ναι, τότε μην ξεχνάτε ότι πρόκειται και για μια κατάσταση για την οποία δεν γνωρίζαμε τίποτα απολύτως. Ακριβώς. Οπότε αυτό και η άγνοια και μόνο σε τρομοκρατεί ακόμα περισσότερο, και όταν βέβαια, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη μας σύνδεση, ότι ακούγαμε από το πρωί ως το βράδυ τις σιρήνες των ασθενοφόρων, μαζί με την άγνοια, όπως σας λέω, ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι και είχαμε περιορίσει στο ελάχιστο όλες μας τις μετακινήσεις. Έβγαινες πραγματικά στο Μιλάνο έξω και δεν κυκλοφορούσε κανείς στους δρόμους. Τώρα δεν είναι έτσι και ναι, η ανοχή από τις αρχές είναι μεγαλύτερη. Δεν υπάρχουν στρατιώτες στους δρόμους όπως ήταν το Μάρτιο, παραδείγματος χάρη. Αλλά όπως σας είπα, οι άνθρωποι προσέχουν. Δηλαδή, στα καταστήματα τροφίμων που πηγαίνουμε είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Η θερμομέτρηση, οι αποστάσεις, ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπει μέσα είναι ελεγμένα πάρα πολύ. Κύριε Τυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.